Καταρχάς, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη, κύριε Στραβελάκη. Το αποτέλεσμα είναι βεβαίως αρνητικό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η μάχη δόθηκε μετά τις εκλογές 21 Μαΐου, οι οποίες διαμόρφωσαν μια εικόνα πολύ δύσκολη για το ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά το λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα άλλα κόμματα, γιατί ως κόμμα εξουσίας, ως κόμμα το οποίο έχει την ευθύνη να καταθέσει στην ελληνική κοινωνία μια πρόταση διακυβέρνησης, ήταν απολύτως σαφές ότι αυτή δεν μπορούσε να είναι πιστική μετά τους σχετισμούς που διαμορφώθηκαν την 21 Μαΐου. Δώσαμε όμως μια μάχη και την δώσαμε αυτή τη μάχη όλες και όλοι μαζί. Και θέλω και νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε και ένα ευχαριστώ στους ανθρώπους. Ξέρετε, ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μάχη. Τους εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που σε όλη την Ελλάδα έδωσαν, έκαναν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ούτε καν κρατήσατε το ποσοστό. Έκαναν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Είχατε νέες διαρροές. Βλέπαμε νωρίτερα, μας παρουσίαζε ο κύριος Μαύρος, και προς Νέα Δημοκρατία και προς ΠΑΣΟΚ. Μα σας είπα εξ αρχής ότι είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό αποτέλεσμα. Ναι, αυτό το οποίο τώρα... προφανώς θα πρέπει να το αποτιμήσουμε. Και θα το αποτιμήσουμε όπως κάνουμε εμείς πάντα, συλλογικά, δημοκρατικά και συντεταγμένα. Και για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί δεν θέλω να αφήνω κανένα ερώτημα ποτέ αναπάντητο. Όχι, δεν τίθεται θέμα ηγεσίας. Αυτό το οποίο τίθεται μετεπιτάσεως. Μα πώς δεν τίθεται θέμα ηγεσίας, κύριε Χαρίτση? Ο κύριος αφήστε με όμως να ολοκληρώσω τη μάθασή μου, σας παρακαλώ. Μα το έχει θέσει ήδη. Συζήτηση κάνουμε, κύριε Χαρίτση. Ναι, αλίμονο. Το έχει θέσει ήδη ο κύριος Τσίπρας, λέγοντας ότι στις 6 μονάδες διαφορά. Αυτό το οποίο τίθεται αυτή τη στιγμή, μετεπιτάσεως θα πω, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να επανασυσταθεί στην ελληνική κοινωνία και να επανασυνδεθεί με τα στρώματα τα οποία έχασε. Ο κύριος Μαύρος έχει κάνει τις αναλύσεις, τις έχουμε διαβάσει. Δεν πρόλαβα να δω αν τα είπε και σήμερα. Οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όμως μου κάνετε πάσα. Ναι, γιατί... οι επιδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ στα λαϊκά στρώματα, για παράδειγμα, έτσι, είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Σε αντιστροφή αυτού του που έγινε το 2015 και το 2019 ακόμα. Γιατί το 2019 ότι αναστοχασμός για μετά το Μάιο δεν χρειάζεται. Έτσι. Είναι απόρρια του τι έγινε το Μάιο. Άρα λοιπόν η αιτία πρέπει να βρεθεί τι έγινε το Μάιο. Είχε χαθεί το παιχνίδι, έτσι, τότε. Διότι και ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιήθηκε είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας, όπως πολύ σωστά είπατε, συστημικό πια. Συστημικό κόμμα με αντισυστημική ρητορική δεν μπορεί να βοηθηθεί, δεν μπορεί να πάει μακριά. Γι' αυτό λέω, κύριε Μαύρο, ότι όλα αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε. Έτσι. Πρέπει συμφωνώ να συζητήσουμε. Την... δεν ασκώ κριτική. Όχι, βοηθάω, αλλήμον, και κριτική, έτσι, να ασκήσετε. Δηλαδή, να πείτε μια καλή κουβέντα για το χρηματιστήριο. Να κάνουμε μια συζήτηση, πολύ σοβαρή, εντελεχή συζήτηση για την ταυτότητα και το στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή συζητάμε πολλές φορές, αναλωνόμαστε συζητήσεις για το παρελθόν, αλλά πρέπει να δούμε και το μέλλον. Και αύριο ξημερώνει μια μέρα η οποία. Παρότι το όποιο εκλογικό αποτέλεσμα σήμερα θα είναι δύσκολο για την ελληνική κοινωνία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση από αύριο και πάλι στο ελληνικό κοινοβούλιο και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Έχουμε ευθύνη λοιπόν, έχουμε μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Αν απαντήσατε όμως σε αυτό που σας είπα, στις πόσες φεύγει ο αρχηγός? Είναι η έκτη ήττα. Ξέρετε, εμείς, επιτρέψτε μας εμάς να λειτουργούμε λίγο διαφορετικά από αυτά τα οποία έχετε συνηθίσει. Βεβαίως, και εγώ σας απαντώ. Και σας λέω ότι αυτό το οποίο για μας αυτή τη στιγμή έχει πολύ μεγάλη σημασία και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για όλους τους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες αυτή τη χώρα, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει μια ταυτότητα η οποία θα εκπροσωπεί τα συμφέροντά του. Υπάρχει συνέχεια σε αυτό. Αυτός που δεν μπόρεσε στη δεύτερη ήττα, στην τρίτη ήττα, να καταλάβει και να διορθωθεί. Μπορεί στην έκτη. Θεωρείτε ότι είναι ζήτημα. Τώρα, αφού θέλετε να κάνουμε έτσι αυτή τη συζήτηση, ζήτημα του ενός ανδρός. Θεωρείτε ότι είναι ζήτημα. Κυρίως. Επιτρέψτε μου, εγώ να είστε έχω μια ένα άλλη... αρχηγικό κόμμα. Αρχηγικό κόμμα δεν είναι. Επιτρέψτε μου, να έχω μια άλλη ανάγνωση και να σας πω ότι το πρόβλημα. Και το λέω για το κόμμα μου, για το ΣΥΡΙΖΑ. Για το κόμμα στο οποίο συμμετέχω και λειτουργώ, έτσι, και αγωνίζομαι. Είναι, το πρόβλημα είναι πολύ πιο ουσιαστικό και πολύ πιο βαθύ. Και είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αναγνώσουμε το επόμενο διάστημα. Αλλά... πάντα όμως, επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτό. Συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Με το βλέμμα στραμμένο και στο μέλλον. Κοιτάξτε, γιατί κύριε Χαρίτση, είμαι σε πολύ δύσκολες περιόδους. Λέει ο κύριε Χαρίτση. Θα πρέπει να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί. Κύριε Χαρίτση. Στο ελληνικό πολιτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Χαρίτση, κύριε Χαρίτση, με συγχωρείτε. Είστε κοντά στο 18. Και είναι και βλέπω και το ΠΑΣΟΚ 12%, έτσι. Και είναι μπροστά και οι αυτοδιοικητικές τον Οκτώβριο. Είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν πάρουμε σε ποσοστά, η διαφορά 18-12, 6 μονάδες. Ναι. Είναι μπροστά και αυτοδιοικητικές. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει δυνάμεις στους Δήμους, το έχει αποδείξει και στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία.
Εκεί έχει μια αδυναμία. Άρα... ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Έχετε το χρόνο να γίνει αυτή η ανασύσταση που λέτε, γιατί θα δούμε η επόμενη κάλπη. Δεν είναι μακριά τον Οκτώβριο αυτοδιοικητικές. Ναι, είναι, είναι δίπλα, δεν είναι μακριά. Την εύλογο το ερώτημά σα. Δεν είναι μακριά. Πρέπει να διακόψω. Παράλληλα με την προετοιμασία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, πρέπει να γίνει όμως και αυτή η διαδικασία της αποτίμησης και της πορείας προς τα μπροστά. Διακόπτω τον κύριο Μαύρο. Έχει κάτι σημαντικό να συνεισφέρει. Είχατε ένα φάκελο ολόκληρο. Ναι, κύριε Μαύρο, παρακαλώ. Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Χαρίτσης έθεσε το πράγμα εκεί που πρέπει να πάει το δάχτυλο. Διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν πρέπει να αφαιθεί εκ της συμπτωματολογίας που συζητάμε εδώ. Θα φύγει ο αρχηγός, θα κάτσει ο αρχηγός. Μα έχουμε αυτοδιοικητικές εκλογές. Να παρασυρθούμε στο σύμπτωμα. Θα πρέπει να συζητηθεί η πολιτική υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι μέχρι τώρα φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι ένα εργαλειακό κόμμα το οποίο έλυσε κάποια προβλήματα στην εποχή των μνημονίων και τώρα τι ρόλο έχει. Πράγμα το οποίο δεν είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση ουσιαστικά. Έτσι. Λέτε δεν είναι τόσο αποδυναμωμένη που δεν... Ναι, αλλά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι... Εμείς τι κάνουμε εδώ, κύριε Μαύρο, με συγχωρείτε. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι... Έχουν έρθει τα κόμματα... Γιατί εγώ θα σας κρίνω. Λέτε δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Μα θέλετε να σας πω κάτι. Εννοούσε αξιωματική αντιπολίτευση. Αξιωματική αντιπολίτευση εννοώ. Δεν ήθελε προφανώς να υποστηρίξει το άλλο. Αξιωματική έχει να κάνει με πολιτικές. Μπράβο, αυτό θέλω να καταλήξω. Ναι. Ότι πρέπει να γίνουν σε επίπεδο πολιτικών προτάσεων. Και γρήγορα προφανώς. Πάντως, αν, αν μου επιτρέπετε, εδώ ο κύριος Χαρίτσης λέει και προειδοποιεί για το μέλλον ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση, έρχονται δύσκολα μπροστά μας και οτιδήποτε άλλο. Μια εκτίμηση κάνω. Ναι, όχι, προς Θεού. Δικαίωμά μου. Προς Θεού. Αναρωτιέμαι. Βλέπουμε αποτελέσματα μισό λεπτό επικρατείας. Είναι πολύ μεγάλη η ενσωμάτωση. Είναι στο 92,5%. 40,5% Νέα Δημοκρατία, 17,8% τελικά αποτελέσματα. Ναι, 11,9% το ΠΑΣΟΚ, 7,6% το ΚΚΕ, 4,7% η Σπαρτιάτε, 4,5% Ελληνική Λύση, 3,7% η Νίκη, 3,2% η Πλεύση Ελευθερίας. Άρα οι Σπαρτιάτες είναι πέμπτο κόμμα, Δημήτρη. Είναι πέμπτο κόμμα, μετά το ΚΚΕ, βέβαια. 4,7% και μπαίνει μέσα με 3,2% η ζωή Κωνσταντοπούλου. Τον αγαπημένο μου φίλο τον κύριο Σκάλκο, το 4,5% εμείς το έχουμε δώσει κανονικά και με τον νόμο και το απολύτως. Και αν μου επιτρέπετε, κύριε Στραβελάκη, δεν ξέρω πόσο το συζητήσατε πριν, δεν ήμουν εγώ στο πάνελ προφανώς. Το θέμα των ακροδεξιών κομμάτων. Η εικόνα αυτή, οι συσχετισμοί αυτοί αποτυπώθηκαν την 21η Μαΐου πάνω κάτω. Η μεγάλη διαφοροποίηση σε σχέση με την 21η Μαΐου είναι αυτή η έκρηξη της ακροδεξιάς. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε όλους μας να μας κάνει πάρα πολύ ανήσυχους και θυμωμένους για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα. Και πάμε σε μια Βουλή. Είπατε, ρωτήσατε και τον κύριο Κακλαμάνη που έχει την κοινωνική εμπειρία. Τώρα το βλέπουμε 4,7 Σπαρτιάτες, 4,5 Ελληνική Λύση. Στην οποία πάλι θα ζήσουμε αυτά τα οποία ζήσαμε το προηγούμενο χρόνο. Γιατί τι λέγαμε, το προηγούμενο διάστημα, ότι μπορεί με τη Χρυσή Αυγή να ξεμπερδέψαμε δια της δικαστικής οδού, με το χρυσαυγητισμό όμως, δεν ξεμπερδεύουμε έτσι εύκολα. Και αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας σήμερα. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω κάτι, παρακαλώ, γιατί δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Είναι από τα πρόσωπα που έχουν κεντρικό ρόλο.